Πιστεύεις πως είσαι 100% εαυτός σου? 100% εαυτός μου. Καταπιέζομαι λίγο γιατί δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα λόγω του λεξιλογίου που χρησιμοποιώ. Πάλι καλά! Νιώθεις κάποιες φορές πως προσπαθείς να δείξεις μια ενισχυμένη έκδοση του εαυτού σου? Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα καταπιέζω τον εαυτό μου. Δείχνω μια μειωμένη έκδοση του εαυτού μου. Αυτό σου λέω. Καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Συζητάμε το ίδιο πράγμα. Στο έχω απαντήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους και δεν καταλαβαίνεις. Δεν είσαι νέιμον άνθρωπος, μου φαίνεται. Συζητάω δηλαδή τόση ώρα με ένα χαζό. Το ρίξε. Μπαμ! Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που με αποκάλυψες εσύ χαζό. Μα είσαι χαζός. Συντορκίζομαι, χαίρομαι που με αποκάλυψες εσύ χαζό. Μα είσαι χαζός. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που με αποκάλυψες εσύ χαζό. Δεν είσαι νέιμον άνθρωπος, μου φαίνεται. Συζητάω δηλαδή τόση ώρα με ένα χαζό. Η καρδιά μου γελάει από μέσα, χαίρομαι. Δεν καταλαβαίνεις. Συζητάμε το ίδιο πράγμα. Στο έχω απαντήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους και δεν καταλαβαίνεις. Συζητάω δηλαδή τόση ώρα με ένα χαζό. Χαίρομαι που με αποκάλυψες εσύ χαζό. Μα είσαι χαζός. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Εάν με αποκαλύψω να στάσεις χαζόν, τότε θα πω. Ναι. Μα είσαι χαζός. Νίκο, τι κάνεις? Αλλά όταν με αποκαλύψεις εσύ χαζό, χαίρομαι πραγματικά. Τα καταφέραμε. Είσαι και χαζός και, για μένα είναι σε fake κιόλας τελείως. Χαίρομαι, ρε. Από το στυλ σου, αυτό που πλασάρεις, το ρολόι σου μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι. Χαίρομαι που αποκαλείς χαζό. Μα είσαι χαζός. Κατάντια, με συγχωρείτε.